Λοιπόν, άλλη μία ιστορία από το ταξί. Ήτο το έτος 2007. Κατέβαινα λοιπόν, κατέβηκα από το σπίτι μου για ξεκινώσω τη βαρδιά μου. Παρατήρησα ότι σε αυτοκίνητό μου το πίσω δεξί τζαμάκι ήταν σπασμένο. Ξέρετε, το μικρό τριγωνικό τζαμάκι που υπάρχει. Τότε τα αυτοκίνητα είχαν ακόμα ασφάλειες. Δηλαδή κάποιος αν έσπαγε το πίσω τζαμάκι, έβαζε το χέρι του, άνοιγε την ασφάλεια και άνοιγε την πόρτα του αυτοκίνητου. Τώρα τα πιο σίγουρα αυτοκίνητα δεν έχουν ασφάλειες. Το κοίταζα εγώ, εντάξει. Συνηθισμένο από τα χιόνια μου, είχαν σπάσει το ταξί πολλές φορές. Οπότε ήμουν, λέω εντάξει, άλλη μια φορά. Μάλιστα πήγε μια κοπέλα πάνω στο αυτοκίνητο της, μου λέει σπάσει το αυτοκίνητο. Λέω δεν θα είναι και η πρώτη φορά, μου λέει τους αλήτες. Τότε για κακή μου τύχη πέρασε ένα περιπολικό της άμεσης δράσης. Μου λέει κυρία, μου λέει το ταξί δικό σας είναι, ναι, δικό μου είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτούς που το κάναν τους πιάσαμε και τους έχουμε. Δεν θα πω πού, εντάξει, αστυνομικό τμήμα. Αν θέλετε, έλατε να καταθέσετε εμείς εναντίον τους. Λέω, θα έρθω. Πήγα εκεί πέρα. Ήταν τρεις τύποι. Οι δύο ήταν Αλβανοί, ένας είναι Βούλγαρος. Κοιτάξτε, δεν το λέω ρατσιστικά ότι ξέρω από πού ήταν ο καθένας. Θα μπορούσαν να ήταν Γεωργιανοί, θα μπορούσαν να ήταν Πακιστανοί, θα μπορούσαν να ήταν Σύριοι, θα μπορούσαν να ήταν και Έλληνες. Ή θα μπορούσαν και Ρωμά. Σας λέω απλά από πού ήταν αυτοί. Εντάξει. Αυτό θυμάμαι, αυτό λέω. Τους δύο Αλβανούς είχαν κάτω στα κρατητήρια, τον Βούλγαρο τον είχαν απάνω. Εκεί που πήγα εγώ στο τμήμα ασφαλείας. Μάλιστα είχε πρισμένο μάτι. Φαίνεται πήγα να κάνει τον μάγκα και έφαγε ένα μπουκέτο. Λοιπόν, μου λέει επιθυμεί την ποινική του δίωξη. Είχα τσαντιστεί κι εγώ. Βέβαια η ζημιά μου ήταν μεγάλη. Αλλά είχα τσαντιστεί που είχαν σπάσει τόσες φορές στο ταξί. Λέω ναι, μου δίνει χαρά, το υπογράφω. Κοιτάω τον Βούλγαρο, του λέω: τι είδε, μεγάλα, ήρθε εδώ, είδε στην Ελλάδα να κάνει καριέρα. Εντάξει, μου λέει: κύριε, αφήστε το, μου λέει ο αστυνομικό. Του λέει μετά: ναυάγιο, μην κάνετε το ψόφιο. Πάει αυτό. Φτάνει η μέρα τη δίκη. Η δίκη δεν έγινε στα χτίρια των Ευελπίδων, έγινε στο κτίριο του Αρίου Πάγου. Πού είναι, πάνω στη λεωφόρα Αλεξάνδρα. Εντάξει, τώρα εκεί σου αμπελόκυπου, πού να βρει να παρκάρει. Και το πήγα σε ένα πάρκινγκ. Εν τω μεταξύ, τι έγινε. Η αδερφή μου είχε γεννήσει την κόρη της το 2004, τρία χρόνια πριν, σε ένα μευτήριο, το Έλενα, που είχε αυτό εκεί, αμπελόκυπους, κοντά στο γήπεδο του Παθναϊκού. Και θυμήθηκα τον τύπο που είχε το πάρκινγκ. Δούλευε μάλλον στο πάρκινγκ, δεν ήταν δικό του το πάρκινγκ. Και θα σου πω και κάτι αστείο. Όταν είχα πάει με τη μάνα μου στο μευτήριο, την άφησα τη μάνα μου στο μευτήριο και εγώ πήγα να παρκάρω. Του λέω: κοίταξε, να δεις, γεννάει η αδερφή μου, ωραία, και θα πάμε στο νοσοκομείο του Έλενα, να άφησα το κινητό. Ναι, εντάξει, μου λέει, αλλά να ξέρει, εγώ 6 ώρα κλείνω, εντάξει, θα έχω έρθει μέχρι τότε. Ναι, να έχει έρθει, γιατί ξέρει, πολύ αργούνε και εγώ σε 6 ώρα κλείνω. Άντε πάλι, του λέω. Εντάξει, λέω, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, ξέρει τι γίνεται, ναι, όπως μου λέει. Δεν ξέρω τι άλλο μου είπε, 6 ώρα κλείνω. Μεγάλο, θα τον βάρεσε όλο αυτό, δεν αντέχω άλλο. Μετά που είδαμε το ξαναπιπάτη, του λέω: κοίταξε, μην το ξαναπάμε από την αρχή. Κατάλαβα. 6 ώρα κλείνει. Έγινε, θα είμαι εδώ. Και πραγματικά, 5 παρά ήμουν εκεί πέρα. Με βλέπει, του έδωσα και ένα φιλοδόρημα, ξέρω εγώ, για τον παιδί τη αδερφή μου. Μου λέει: τι έκανε η αδερφή σου, αγοράκι κοριτσάκι. Του λέω: κοριτσάκι. Α, εντάξει, μου λέει. Καλά και τα κοριτσάκια. Καλά είναι, του λέω. Ναι, μου λέει. Λέω, με τον τρόπο μου το είπε, λέω. Με τον τρόπο μου το είπε, περίμενα να μου πει: ξέρω εγώ πέρα του σαγιά του άλλου, και τρώω και το καζανάκι. Τέλος πάντων. Εντάξει, άφησα το αυτοκίνητο λοιπόν, και από εδώ και πέρα και πήγα απέναντι στον Άριο Πάγο. Ναι, ο Άρης Πάγος είναι. Από εκεί και πέρα ξεκινάει ο Γολγοθάς. Το γιατί θα σου το πω αύριο. Να σε κρατήσω έτσι λίγο, να σε εξητάρω λιγάκι. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της ιστορίας μου.